Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την εταιρεία Shiseido, να καλωσορίσουμε τον Βαγγέλη Θόδο, ο οποίος είναι Makeup Director. Τι director δηλαδή, για βοηθήσαμε λίγο, γιατί αυτά τα λέμε εμείς στην τηλεόραση, τα λέμε στον κινηματογράφο, για βοηθάμε λίγο. Αυτό τώρα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Γενικώς ασχολούμαι με το make-up. Το director σημαίνει ότι έχω μια ενασχόληση λίγο πιο managerial. Mm. Ότι ασχολούμαι με τους ανθρώπους, την εκπαίδευσή τους, για το πώς πρέπει να στέκονται στα μαγαζιά. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο, νομίζω δεν αφορά τον κόσμο. Είναι ένας τίτλος για τον τίτλο στην ουσία. Πάντως είναι η δεύτερη φορά που σε βλέπω σήμερα μετά με αυτόν τον τίτλο. Μου σκάσες τόσο πλατή χαμόγελο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Είναι η οικειότητα γι' αυτό. Είναι μάλλον αυτό που δεν περίμενες και να σε ρωτήσω. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα πριν ξεκινήσεις για μακιγιάζ, θέλω λίγο να μας συστήσεις τα υπέροχα αυτά προϊόντα για τα οποία έκανα μια πρώτη κουβέντα, αλλά δεν έχω μπει εις βάθος. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Να βάλω τα γυαλιά γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το προϊόν που έχει να κάνει με το μάτι. Επειδή τα μάτια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, καλά λένε τα μάτια είναι και ο καθρέφτης της ψυχής μας, αλλά τα ταλαιπωρημένα μάτια δεν θέλουμε να τα έχουμε. Και αφού μπορούμε, διότι η επιστήμη τρέχει και βρίσκουν πια κάθε χρόνο και κάτι καινούργιο, για να παραμένουμε πιο νέες, πιο ωραίες και λοιπόν, με πιο ξεκούραστο βλέμμα. Για εμάς τους πάρα πολύ νέους ανθρώπους, υπάρχει ένα καινούργιο καταπληκτικό προϊόν που κατά αποκλειστικότητα δείχνουμε σήμερα. Θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Α, δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει, είναι κατά αποκλειστικότητα Special for You. Α, λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Είναι από τη σειρά Bio Performance, το οποίο λέγεται ακριβώς Glow Revival. Είναι και για τα μάτια και για το πρόσωπο. Αυτό. Αυτό είναι όχι, για τα μάτια. Για τα μάτια. Αυτό είναι για το πρόσωπο. Αυτό είναι για το πρόσωπο. Μπράβο. Αυτό που δοκίμαζα πριν. Και μάλιστα αυτό που αγαπώ ιδιαίτερα είναι η συσκευασία που είναι λίγο φουτουριστική. Οι συσκευαστίες τους είναι δείχνει πολύ περιποιημένες. Πολύ, πολύ είναι μπροστά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό που ακριβώς κάνει και για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γενικότερα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ομορφιά δεν έχει. Τώρα από κοντά βλεπόμαστε. Μα βέβαια, κάτσε σε λίγο που θα πάμε στις γραμμές. Ότι η ομορφιά δεν έχει γενικότερη ηλικία. Μια γυναίκα μπορεί να έχει ένα πολύ όμορφο δέρμα στα 20, αλλά μπορεί να έχει και ένα πολύ όμορφο δέρμα στα 70 της. Επίσης, μια πολύ νέα γυναίκα στα 20 δεν αποκλείεται να έχει πρισμένα μάτια γιατί γενετής έχει αυτό το θέμα. Ακριβώς. Ή να κάνει μαύρους κύκλους. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Είναι κληρονομικό, δεν έχει να κάνει σχέση με την ηλικία. Αλλά αυτό που σίγουρα έχει να κάνει σχέση, η λάμψη είναι κάτι εσωτερικό. Αυτό το καινούργιο, τα καινούργια προϊόντα περιποίησης βοηθούν τη λάμψη από μέσα από το δέρμα. Έτσι ώστε κάποιος αν τα χρησιμοποιεί, η κρέμα για το πρόσωπο. Να σας πω κάτι για την εταιρεία σας, για τη Shiseido. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει και ξέρω αρκετές, οι οποίες παίρναν προϊόντα σας, από το εξωτερικό τους θα φέρναν οι φίλες τους πριν από 25 και 30 χρόνια. Δεν την ψήνεις να αλλάξει προϊόν. Αυτό σας το λέω απλά για να το ξέρετε, επειδή εγώ με τα καλλιντικά είναι το θέμα αυτό, μου. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, μια και μιλάω δύσκολα πολύ με τις γυναίκες και με πιάνουν και οι ίδιες οι γυναίκες και με ρωτάνε για προϊόντα. Ας πούμε, και εκεί που μπορεί να βάφω νύχια, μιλάω με και οι άντρες χρησιμοποιούν προϊόντα σε σένα. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες. Εγώ όμως τι θέλω να πω, ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν δοκιμάζουν άλλο προϊόν. Γιατί βλέπουν το αποτέλεσμα αυτές οι φανατικές που το έχουν χρόνια που δουλεύουν με τα προϊόντα αυτά. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Κοίταξε, να δεις τι μαγικό κάνει αυτό. Παίρνει πρίξηματα, ειδήματα, μαύρους κύκλους, τα πάντα. Υπάρχει βέβαια ένας ειδικός τρόπος για να την εφαρμόζεις. Για πες μας τον τρόπο, γιατί είναι σημαντικό. Μην πας στο μακιγιάζ να μάθω. Θα την πάρω την κρέμα. Είναι... Πώς θα τη βάλω λοιπόν. Ωραία, θα σας δείξω και τον τρόπο. Βέβαια θα μας τον δείξετε. Λοιπόν, δεν θα σας το δείξω live, θα χρησιμοποιήσω την κρέμα, θα σας δείξω τις κινήσεις. Α, ωραία. Γιατί βασίζεται σε μία. Βλέπετε η άκρη του πώς είναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο το κομμάτι δηλαδή, αυτό. Ακουμπάει έτσι, επανόλεπτα αυτό που κάνει αγυρισμένο. Βγαίνει η κρεμούλα εδώ. Την κρέμα εδώ και εδώ και την απλώνω κυκλικά. Και κάνω μία πίεση ακριβώς εδώ, στην εσωτερική γωνία γιατί του μαξιού. Γιατί ξεκουράζει εδώ δηλαδή. Είναι ένας ειδικός τρόπος μασάζ, γιαπωνέζικος. Άρα το κάνω με αυτό. Με το χέρι. Α, το με πρώτο. Το χέρι. Το πρώτο το παίρνω. Κάνω με το χέρι. Με αυτό το χέρι που ασκεί τη μικρότερη πίεση. Γύρω-γύρω. Ωραία. Ναι. Μετά παίρνω. 6 φορές κάνω αυτό. Ναι. 6. Και με αυτή την πάνω τη μύτη, έτσι, 6 φορές. Ναι. Και μετά 6 φορές με αυτόν τον τρόπο. Η κάθε μία πίεση, γιατί καταλήγει σε μία πίεση, βοηθά στο να παίρνει αναλόγως με το κομμάτι που πρόκειται να πιέσουμε. Πρυξήματα, δίνει φως, κούραση. Καμιά φορά η περιοχή των ματιών αθυατώνεται κιόλας όταν κουραζόμαστε. Είναι και το πιο ευαίσθητο, το πιο ευαίσθητο σημείο του προσώπου μας. Το δέρμα μας εδώ είναι πολύ λεπτό, θέλει πολύ προσοχή. Επομένως τώρα δεν υπάρχει ηλικία.
Και μια και είμαστε στο μάτι, να πούμε για αυτό το προϊόν. Να πούμε και για αυτό το προϊόν. Αυτό τώρα είναι πολύ καινούριο, αλλά εγώ θέλω να πω είναι ότι καινούριο. Δώστε λίγο σημασία στις βλεφαρίδες σας, ρε κορίτσια. Μην σκεφτόμαστε μόνο να βάλουμε τη μάσκαρα και η μάσκαρα να μας κάνει θαύματα. Να προσέχουμε λίγο πώς προσέχουμε τα μαλλιά μας. Να προσέχουμε και τις τριχούλες στα βλέφαρα. Τις τριχούλες στα φρύδια. Που έχω βαρεθεί να λέω. Μάλλον αυτό. Δεν έχω βαρεθεί να λέω. Βγάλε. Στο τέλος δεν ξαναβγαίνουν, να ξέρετε. Υπάρχουν όμως πια προϊόντα τα οποία αφορούν και τις βλεφαρίδες και τα φρύδια μας και ενυδατώνουν τις ρίχες και ξαναβγαίνουν κι άλλες. Μη σας κάνει εντύπωση. Θέλω να πω ότι επειδή οι γυναίκες ταλαιπωρείτε τις βλεφαρίδες σας με τη μάσκαρα. Εννοείται. Και επειδή μπαίνετε και σε μία. Αν δεν ξεβαφτεί σωστά, πιέζει το μάτι σου, δεν θα σου μείνουν οι βλεφαρίδες στο βαμβάκι. Αν συνέχεια τα φρύδια και να τα βγάζετε και να τα βγάζετε και να τα βγάζετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω μια μεγάλη ιστορία με τα φρύδια. Θεωρώ ότι τα φρύδια είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα να φαίνεται πάντα φρέσκα και νέα. Αφαιρώντας τη συνέχεια, ξαφνικά το φρύδι είναι σαν να κάνεις ριζική αποτρίχωση. Βέβαια. Αυτό το μαγικό προϊόν το βάζεις κατευθείαν πάνω στις βλεφαρίδες και κατευθείαν πάνω στα φρύδια και το αφήνεις και λειτουργεί θεραπευτικά. Σε καθαρό πρόσωπο. Όχι βαμμένες, βάζουμε και το υλικό. Όχι βαμμένες. Μπορεί μια γυναίκα, αν θέλει να τις χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει το προϊόν πριν απλώσει τη μάσκαρα. Έτσι, αλλά μπορεί να είναι και σαν διαδικασία περιποίησης προσώπου το βράδυ όταν θα κάνει το ντεμακιγιάζ της και θα βάλει τις κρέμες. Δηλαδή δεν έχει χρώμα. Μην δεν έχει χρώμα, είναι διάφορο. Είναι τίποτα. Να το τώρα δεν το δείτε, αλλά ας πούμε, βλέπετε μια γελάδα εδώ στο χέρι μου. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά να τα δοκιμάσετε. Καταπληκτικά δηλαδή, πράγματα. Να μην μένουμε μόνο στα πέντε πράγματα μάθαμε. Α, κρέμα στο μάτι, στο πρόσωπο, στο λαιμό, κλείσαμε. Όχι, να περιποιούμαστε και άλλα σημεία στο πρόσωπό μας. Ξαναλέω, η βλεφαρίδα θέλει και αυτή. Την τροφή της. Και έχουμε και ένα άλλο καινούριο προϊόν, το οποίο είναι το Alchemy που είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά και για τα μάτια και για το πρόσωπο. Είχαμε πει ότι είναι ενεργοποιητής και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πρώτον, η περιοχή των ματιών είναι αρκετά ευαίσθητη, αποκαθιστά όλες τις φυσικές φθορές που έχει υποστεί η ευαίσθητη περιοχή των ματιών και επίσης ενεργοποιεί και αυτό που πρόκειται να δώσει κρέμα μετά. Την μπουστάρει ακόμα περισσότερο. Τη βοηθάει λοιπόν. Τη βοηθάει κατά πολύ. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για καθαρό βλέμμα, για λαμπερό βλέμμα, έχουμε και την όμορφη Αγγελική εδώ. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο χρώμα σήμερα. Ο καιρός είναι μουντός, χρειαζόμαστε λίγο χρώμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν την ωραία μοβ σκιά. Θα πάω κοντά στα βλέφαρα. Ανοίγουμε σιγά σιγά. Εδώ γενικώς είναι η μεγάλη δυσκολία των γυναικών που πρέπει να σταματάνε το χρώμα. Ακριβώς εδώ στο κόκαλο το χρώμα σταματάει. Κλείνω. Ξεκινάω πάντα από το κέντρο να βάζω το προϊόν έτσι ώστε να μπορώ δεξιά-αριστερά να το απλώσω πιο εύκολα. Και χρειάζομαι και τα γυαλιά μου γιατί λέω κάτι μου λείπει, κάτι δεν βλέπω. Ναι, για βάλτα. Λοιπόν. Ωραία. Απλώνουμε. Είναι εξαιρετικά εύκολο προϊόν γιατί μπορώ να το απλώσω και με τα δάχτυλα. Αυτό αλλά είναι και σκόνη, με το είναι υγρό. Είναι κρέμα. Είναι κρεμούλα, ωραία. Κρέμα. Η κρέμα απλώνεται και εύκολα, πολύ εύκολα. Και είναι και αδιάβροχη, δηλαδή δεν μαζεύει μετά από ώρα στο μάτι, που είναι ο εφιάλτης των γυναικών. Μετά θα παίξεις με αυτή την πολύ ωραία παλετούλα. Ναι. Αυτό γιατί το βάζουμε από πάνω, δώσει πιο πολύ ένταση. Για πες μας κανένα μυστικό. Θα σας πω. Ο λόγος που το κάνω πρώτον και για να σταθεροποιήσω το χρώμα και για να το κάνω πιο πλούσιο. Επίσης, η σκιά που πρόκειται να χρησιμοποιήσω είναι κοντά στην ίδια τονικότητα με αυτό που χρησιμοποιώ. Δεν είναι το ίδιο χρώμα. Άρα αλλάζω, ανοίγω λίγο πάνω. Άρα αλλάζω στην ουσία λίγο το χρώμα της σκιάς. Mm-hmm. Για να μπορέσω να του δώσω μια μεγαλύτερη ένταση. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε και αυτήν εδώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ξεκινάω πάλι από το κέντρο του ματιού. Βέβαια. Και ο τρόπος που το απλώνω είναι ταμποναριστά, δηλαδή χτίζω το χρώμα πάνω στο μάτι. Προσέχω τα τελειώματα εδώ να είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία τα μυστικά γενικότερα του μακιγιάζ. Ανοίγουμε. Αυτό, επειδή είναι ένα πολύ ωραίο μοβ χρώμα, θα τονίσει και τα ωραία πράσινα μάτια της Αγγελικής και θα τα κάνει να φαίνονται ακόμα πιο έντονα. Ναι, βέβαια. Και μία μικρή απάτη που μου αρέσει να χρησιμοποιώ στο μακιγιάζ, μου αρέσει να χρησιμοποιώ μία πιο ζεστή απόχρωση, αυτό το πορτοκαλί. Ανοίγουμε.
Και θα πάω εδώ. Για να κάνω πιο ωραία τα τελειώματα. Να δω τι έχασα. Και μ' αρέσει γενικότερα, ενώ πολλές φορές οι γυναίκες αφήνουν, προσπαθούν να βάλουν κάτι φωτεινό εδώ, εμένα μ' αρέσει να έχει βάθος, δηλαδή μ' αρέσει λίγο να σκουραίνω. Και αυτό επίσης με βοηθάει, η απόχρωση αυτή, να μαλακώσω λίγο περισσότερο τα τελειώματα. Εδώ είναι λίγο πιο σκληρό, ενώ τώρα, ανοίγουμε, με ανοιχτό το μάτι, θα μαλακώσω όλη αυτή την ένταση εδώ και θα του δώσω ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Είναι λαμπερά, μυστηριώδη μάτια. Θα τις βάλεις και από κάτω. Θα τις βάλω και από κάτω, λίγο. Πολύ καλό blending, πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Δεν θέλω να ξέρω, να βλέπω που ξεκινάει το ένα χρώμα και που τελειώνει το άλλο. Θέλω και τα δύο να μπλέκονται όμορφα. Πολύ ωραία. Μπορώ να βάλω λίγο από αυτήν την πορτοκαλί σκιά. Ανοίγουμε πάνω. Από κάτω. Ίσα-ίσα για να δώσω μια πολύ ωραία ένταση στο μάτι. Ανοίγουμε πάνω. Μια μικρή λεπτομέρεια. Βέβαια, τα πινέλα με βοηθάνε πάρα πολύ στο να κάνω ζωστά σβησίματα. Χρησιμοποιώ αυτό το καταπληκτικό Shiseido πινέλο. Ανοίγουμε. Το έχω και εγώ, αυτό είναι πολύ ωραίο, ειδικά για make-up, φανταστικό. Είναι ωραίο και για make-up και για τις κρέμες. Δεν είναι μόνο για το make-up. Για τις κρέμες. Ναι, ναι. Μπορείς να χρησιμοποιείς και την κρέμα ματιών με αυτό το πινέλο. Τα πινέλα γενικώς μπορείς να τα χρησιμοποιείς και για να κάνεις να πλώνεις τις κρέμες. Για πες τα μου αυτά, δεν τα ξέρω. Γιατί βοηθάει καλύτερα με το πινέλο. Βοηθάει καλύτερα γιατί μπορείς να κάνεις tapping, να κάνεις χτυπήματα και να κάνεις ένα είδος μασάζ, έτσι ώστε οι κρέμες να απορροφούνται ακόμα καλύτερα. Με το ίδιο πινέλο μπορείς να πλώσεις και make-up, μπορείς να διορθώσεις και να βάλεις σκιές, μπορείς να πλώσεις και κρέμες. Δεν σημαίνει ότι αν δεν το κάνεις δεν είναι σωστό, μπορείς να χρησιμοποιείς και τα χέρια και τα πινέλα. Ναι. Αναλόγως πώς νιώθει κανείς περισσότερο άνετα. Αλλά είναι ένα πολυπινέλο, θα το έλεγα εγώ, γιατί έχει πάρα πολλές χρήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Mm. Αυτό το οποίο θα κάνω τώρα, θα χρησιμοποιήσω μία σκιά, η οποία γενικώς δεν είμαι πολύ φαν του χρώματος, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τρίκ. Αφαιρώ λίγο από το χρώμα μου εδώ, ανοίγω πάνω τα μάτια και μπορώ να χρησιμοποιήσω λίγο εδώ για να δώσω λίγο φως παραπάνω. Α, για να το δω και στη τηλεόραση πώς γράφει. Ναι, ναι, ναι. Λίγο, δίνει μία... Ναι. Στην ουσία, δεν παίρνω το χρώμα ως χρώμα. Τι το άνοιξες τώρα, κάτι του βάλες και το φώτισες κι άλλο. Παίρνω την αίσθηση του χρώματος. Χρησιμοποιώ ένα πινέλο το οποίο είναι για να το τοποθετήσω το χρώμα, για να γράψει πάνω εδώ, και μετά με ένα άλλο πινέλο το ανοίγω για να μπορέσω να πάρω στην ουσία το φως του χρώματος και έχει ένα πολύ ωραίο έτσι αποτέλεσμα. Mm. Ωραίο. Μάσκαρα από κάτω θα βάλουμε. Θα βάλουμε και μάσκαρα. Γενικότερα αποφεύγω τη μάσκαρα από κάτω. Α, μην δηλαδή βάλεις τότε. Αγγελική... Απλά ρώτησα, δεν κλείνουμε. Είπα να βάλουμε. Έχει ούτως ή άλλως μεγάλα μάτια, δεν έχει ανάγκη να τις ατονίσουμε και από κάτω. Η Αγγελική είναι πολύ φρέσκο κορίτσι, αλλά γενικώς αποφεύγω τη μάσκαρα. Θέλω όλα να είναι από πάνω. Δηλαδή θέλω να δίνω την αίσθηση ότι όλα σηκώνονται προς τα πάνω. Γιατί μεγαλώνεις την τόση τη βλέπεις. Ναι. Επομένως, τουλάχιστον με το μακιγιάζ να έχεις μια αίσθηση ότι όλα. Έχετε βάλει εδώ τίποτα ή έτσι πάει το πρόσωπο, δηλαδή έχει γωνίες τόσο έντονες εδώ, έχετε βάλει κάποια. Έχουμε κάνει ένα ελαφρύ contouring, αλλά τα κόκαλά της είναι τέτοια τα οποία πραγματικά είναι σχεδόν προκλητικό. Συγχαρητήρια και για τα κόκαλα. Λοιπόν, εσείς εντωμεταξύ, μην κάθεστε τώρα και ξεχνιέστε εδώ βλέποντας. Εγώ σας περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο γιατί θέλω να σας δώσω και δώρα. Θέλω να ξεκινήσω να δώσω τα 5 δώρα αυτό το πολύ ωραίο προϊόν που έχουν βγάλει για βλεφαρίδες και φρύδια. Θα βοηθήσετε και τις βλεφαρίδες σας και τα φρυδάκια σας να βγουν ξανά, να βγουν περισσότερο, να μαλακώσουν, να ενυδατωθούν και να πάρουν μια ανάσα, ρε παιδί μου, να τα ξαναδείτε να ξαναβγαίνουν. Ακούστε που σας λέω. Έχουμε ένα άλλο μαγικό προϊόν το οποίο δεν είναι concealer. Είναι για να δίνει φως. Θα κάνουμε το αντίθετο του contouring, το strobing, που είναι καινούρια τεχνική στο make-up. Τι είναι αυτό πάλι, strobing. Δεν με έχεις πάει στο προηγούμενο μάθημα, μου πεις κατευθείαν strobing. Στο contouring κάνεις φωτοσκιάσεις για να μπορέσεις να φαίνεται τα κόκκαλα είναι πιο έντονα. Το strobing είναι το αντίθετο. Φωτίζεις τις περιοχές που δεν έχεις σκιάσει. Στην ουσία, εδώ φωτίζεις λίγο παραπάνω. Εδώ φωτίζεις λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αλλά δώστε μου ένα γραμμή για να δω τι κάνει συγχρόνως.
Για πάμε να ακούσουμε στην πρώτη μας φίλη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, βρε παιδί μου, καλησπέρα. Τι γίνεται, το όνομά σου? Μαρίνα από Άγιο Δημήτριο, Αθήνα. Μαρινάκη, θέλω να δοκιμάσεις αυτό που θα σου στείλουν από την εταιρεία Shiseido. Θέλω πραγματικά να το δοκιμάσεις πολύ και θέλω να το κάνεις φανατικά. Σε καθαρές βλεφαρίδες και φρύδια, όποτε σε βολεύει, το πρωί ή το βράδυ. Μετά το πρωί μπορείς και να βαφτείς κανονικά. Αλλά το βράδυ μπορείς να τα βάλεις και να κοιμηθείς μαζί με τις κρέμες σου. Δοκίμασέ το να μου πεις τα αποτελέσματα. Φιλάκια πολλά! Γεια σου, κορίτσι μου. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Πώς είπαμε ότι λέγεται? Full Lass. Δεν βλέπω, μωρέ. Τι λέει? Εγώ. Εσύ βλέπεις. Σταμάτησα. Λοιπόν, Full Lass Serum. Ωραία. Εσείς θα πείτε το προϊόν, άμα θέλετε να το δοκιμάσετε κιόλας σε κάποιο κατάστημα με καλλιτικά, το προϊόν της Shiseido για φρύδια και βλεφαρίδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, κορίτσι μου. Εσύ ποια είσαι και από πού? Είμαι η Δανάη και είμαι από Θάσο. Από Θάσο, είπες? Θάσο, ναι. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, σου στέλνω αυτό το προϊόν το ολοκένουργιο για βλεφαριδούλες και φρυδάκια. Και μαζί με αυτό εσένα στη Θάσο, που και με μια δυσκολία θα βρίσκεις τα πράγματα, σου δίνω και αυτή την κρέμα ματιών ολοκένουργια. Παίρνει τα πρυξήματα, τους μαύρους κύκλους, τις ρητίδες και δίνει και λάμψη. Αν κάνει και κάτι άλλο, δεν ξέρω, διάβασε και τις πληροφορίες. Μέχρι εκεί ξέρω να σου πω. Πολλά φυλάκια και τα δύο για σένα, για τη φίλη μου στη Θάσο. Πώς πάμε εμείς εδώ? Πάμε μια χαρά, έχουμε τελειώσει με τα μάτια. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα απλώσουμε λίγο εδώ στα ζυγωματικά, λίγο ρούζ, ένα ωραίο ροζ χρώμα, για να πάρει λίγο φως. Τις έβαλες κραγιόν και δεν το πρόλαβα? Όχι, όχι, δεν έχουμε βάλει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τρίκ στα χείλη, το οποίο έχει αρκετά ενδιαφέρον. Ενώ η νόμιμη διαδικασία είναι να πλώνουμε πρώτα το κραγιόν και μετά το γκλος, ναι, τώρα θα πλώσουμε πρώτα το γκλος και μετά το κραγιόν. Αυτό θα το κάνουμε γιατί θέλω ένα πολύ διάφανο χρώμα, θέλω να φαίνεται λίγο πιο urban, πιο αστικό, πιο φρέσκο και όχι τόσο πολύ τυποποιημένο με περίγραμμα κτλ. Είναι και ένας εύκολος τρόπος μια γυναίκα που οδηγεί από το σπίτι της στο γραφείο το πρωί, να βάλει ένα γκλος και μετά λίγο με το χέρι της να πατήσει λίγο το κραγιόν. Γιατί το μας και αυτό? Και περιμένω επόμενη γραμμή. Θυμήστε μου τι δίνω. Τα δίνω καλά ή δίνω από το μυαλό μου και δίνω κι άλλα που δεν πρέπει να δώσω? Καλά τα δίνω, έτσι. Αυτά τα δύο δίνω. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να πιάσω και τίποτα άλλο. Γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Για πάμε να δώσουμε τώρα το προϊόν για τα μάτια. Καλησπέρα. Έλα, κορίτσι μου. Έλα, κοριτσάκι μου. Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Εγώ μια χαρά. Αλλά και σένα καλά σε ακούω, ζωηρούλα. Καλά, καλά είμαι. Ωραία, λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σου. Να σε καλά. Το όνομά σου δεν μου έχεις πει, βέβαια. Χριστίνα από Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, να το. Δεν έχει βγει ακόμα στα καταστήματα. Να το θυμάστε. Εγώ σας το δίνω πρώτη. Πριν βγει καν στα καταστήματα. Καλά, δεν παίζομαι. Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα το βρίσκεται στα καταστήματα καλλιτικών. Προς τον παρόν, στη φίλη μου, το περιμένω στις επόμενες μέρες να πάει Θεσσαλονίκη. Δοκίμασέ το για τα μάτια. Πολύ, πολύ δυνατό προϊόν. Πολλά φυλάκια. Κάντε retweet, γιατί θα έρθω να σας δώσω τα υπόλοιπα δώρα στο Twitter. Δεν θα προλάβετε. Τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα? Έχω βάλει λίγο gloss και το ταπονάρω με τα χέρια για να είναι πιο soft στα χείλια. Και πάνω τώρα από το gloss θα βάλω ένα χρώμα που είναι πάρα πολύ έντονο. Mm. Αλλά θα βγει πολύ πιο soft στα χείλια, γιατί υπάρχει το gloss από κάτω. Και το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ, βέβαια, με τα χρώματα που τις έχεις βάλει στα μάτια. Πολύ. Και μπορώ λίγο, ανοίγουμε λίγο με τα χέρια τα μποναριστά, να απλώσω το χρώμα. Να τα κάνω λίγο πιο έντονα και λίγο πιο ανάγλυφα. Και νομίζω ότι είναι και ένα φρέσκο, όμορφο. Πολύ όμορφο. Είναι αυτό που κάνουμε σήμερα στο backstage. Ανοίγουμε πάνω. Είναι εύκολες συμβουλές που οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να το κάνει στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός για να το κάνεις. Νομίζω ότι είναι όμορφο. Πάρα πολύ. Και το μοντέλο μας είναι. Κούκλα. Έτοιμη. Είναι ένα ωραίο χειμερινό, ωραία, φρέσκο. Μάτια, φρύδια. Πω. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω όμως ένα τελευταίο ότι αύριο. Ναι, πού θα είσαι? Θα έχουμε τη χαρά να μπορούμε να συναντήσουμε κάποιες από τις τηλεθεάτρες, αν θέλουμε, στο Honda Center στο Περιστέρι, από τις 4 μέχρι τις 8, όπου θα δίνουμε συμβουλές για το πώς ακριβώς μπορεί να κάνει το make-up. Εκεί να μπορείτε να πάρετε και τα καινούργια προϊόντα να δοκιμάσουν οι γυναίκες. Μην φτάσουν μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν έχετε να τα πουλήσετε τώρα, αλλά δεν πειράζει, ας δοκιμάζουν όμως. Να ξέρουν ότι υπάρχει. Λοιπόν, αύριο στο Honda στο Περιστέρι σας περιμένει. Να μάθετε πληροφορίες, να σας δείξει συμβουλές, τρικάκια ωραία έξυπνα. Ακόμα και για εσάς που δεν τα πάτε πολύ καλά με το μακιγιάζ, δεν πειράζει. Τα βασικά θα τα μάθετε, δεν είναι και τίποτα. Απλά πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.
και του δυο σα και φυσικά την εταιρεία Shiseido που για άλλη μια φορά ήταν κοντά μα. Επιστρέφω να δώσω δώρα στο Twitter και να ακούσουμε και την Ασούλα που κάτι καλό πια. Ορθόδρομο ο Ερμή, ευτυχώ. Λοιπόν, θα μάθουμε τα νέα μετά τι διαφημίσει.